Όχι με το καλό. Λίγα θα πει στη. Σε εμά, τηλεθεατέ, καλησπέρα σα. Και σήμερα εδώ στο Out TV, στην εκπομπή Επίκαιρα, έχουμε την ευχάριστη έκπληξη και σήμερα να έχουμε καλεσμένο στην εκπομπή μας τον καθηγητή, πρώην δικαιάρχη, καθηγητή θεολογίας, τον κύριο Αδάμ Κωνσταντίνο, να μιλήσουμε εφόλης της ύλης για επίκαιρα θέματα που μας τα λέτε εσείς οι τηλεθεατές που μας βλέπετε με τον τρόπο αυτό επικοινωνίας που έχουμε με τα κύματα από τηλεοράσεις ή από μερικούς από εσάς και μερικές αγαπητοί φίλοι και φίλες που βλέπουμε στον δρόμο κατά καιρούς. Ένα κύριο ζήτημα για σήμερα που αναρωτιούνται όλοι και μας έχουν ρωτήσει και θα θέλαμε από τον κύριο Αδάμ που έχουμε δίπλα μας να μας αναπτύξει και σήμερα όπως και μια άλλη σωρία θεμάτων είναι ο επικείμενος πόλεμος στο Ιράκ. Χαίρετε κύριε Αδάμ και πάλι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ο κόσμος ζει με μια απορία. Τι θα γίνει εκεί στο Ιράκ κάτω και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις ως προς εμάς. Θα θέλαμε την καθαρά θεολογική άποψη πάνω στο θέμα αυτό. Πού μπορεί να μας επηρεάσει εμάς. Βέβαια, προφητικό χάρισμα δεν έχω. Όμως, με δεδομένα ό,τι έχω μελετήσει από τις γραφές, τη Γενή Διαθήκη, θα ήθελα να δώσω μια απάντηση. Αναφέρεται πολύ χαρακτηριστικά στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και μάλιστα άμα δεν με απατάει η μνήμη μου στο 13ο κεφάλαιο ότι στον κόσμο αυτό που ζούμε δεν θα σταματήσουν να γίνονται πόλεμοι. Οι πόλεμοι είναι ένα φαινόμενο μιας γενικής αναταραχής που επικράτησε πάνω στη γη από τότε που έγινε ο πρώτος και μοναδικός πόλεμος με αντίπαλο τον διάβολο και τον Θεό, τον άνθρωπο και τον Θεό. Και οι δύο, και διάβολος και άνθρωπος, ζούσαν αρμονικά με το Θεό. Ζούσαν, επαναλαμβάνω. Από κάποια στιγμή όμως και ύστερα, πρώτος ο διάβολος, έγινε αντάρτης και πολέμησε εναντίον του Θεού. Συμπαρέσυρε στη συνέχεια και τον άνθρωπο. Σε αυτό το κίνημα το αντάρτικο. Από τότε και ύστερα η ησυχία και η γαλήνη και η ειρήνη που βασίλευε στον κόσμο σαλεύθηκε. Έκτοτε παρατηρούμε τη φύση την άψυχη
άλλοτε με σεισμούς, άλλοτε με ξηρασίες, άλλοτε με κατακλυσμούς, να στρέφεται εναντίον του ανθρώπου που είχε ταχθεί να τον υπηρετήσει. Και όχι μόνο η φύση, αλλά η ίδια σχέση βασίλεψε και μεταξύ των ανθρώπων. Ο αδερφός, ο Κάιν, γιος του Αδάμ, σκοτώνει τον αδερφό. Από εκεί και ύστερα, η γη είναι πλημμυρισμένη στο αίμα. Και μέσα από τα αίματα, λέει η Αγία Γραφή, βγαίνει μια φωνή, η οποία ψηλά στο Θεό φωνάζει: πού είναι το αίμα του αδελφού σου που έχεις? Και τα λέμε του αδελφού σήμερα, εννοούμε τις εκατόμβες των νεκρών που έχουν θυσιαστεί στον Θεό Μολόχ του πολέμου και τους ποταμούς των αιμάτων που χύνονται κάθε λίγο πάνω σε αυτή την σκληρή πραγματικότητα. Ο Κύριος έχει δώσει σαφή και κατηγορηματικό και διάφανο λόγο. Θα ακούσετε πολέμους και ακοάς πολέμων. Και μάλιστα αντάρα μεγάλη, τέτοια αντάρα σαν εκείνη που δημιουργεί ο σάλος μιας πολυκλειδονισμένης θάλασσας. Οι πόλεμοι και οι άλλες τερμηνίες άλλοτε βρίσκονται σε έξαρση, σε πληθαίνω δηλαδή, βεβαίως, και άλλοτε ακολουθούν μία φυσική ροή, δεν πάμε. Ναι, φυσικά. Εμείς σήμερα βρισκόμαστε σε αυτή την αναταραχή, σε αυτό το σάλο το μεγάλο, ενός επικείμενου πολέμου που θα έχει ικτρότατες, σοβαρότατες, καταστροφικές συνέπειες πάνω και στη φύση και στον άνθρωπο τον ίδιο. Σε αυτήν ακριβώς την περίπτωση βρισκόμαστε. Μάλιστα. Γιατί? Γιατί το κακό που δεν είναι αφηρημένο. Να, συγκεκριμένο είναι ο πόλεμος, συγκεκριμένο παραμένει. Κακό είναι ο πόλεμος. Είναι καταστροφικό. Το έχουμε προκαλέσει. Μόνοι μας και έχουμε κάνει και επιλογή. Γιατί? Να αναφέρω συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αδικίες στον κόσμο αυτό γίνονται. Εκτρώσεις 500.000 παιδιά κάθε χρόνο σκοτώνονται. Ναρκωτικά πουλιώνται και αγοράζονται και μέτρα δεν παίρνονται.
Τροχαία, θα λέγαμε, που σε αυτά βέβαια δεν υπάρχει ενοχή, γίνονται. Ληστείες, αδικήματα, εγκλήματα. Και το χειρότερο απ' όλα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν συστρατευθεί και έχουν γίνει υπηρέτες με τα πιο όμορφα χρώματα του κακού. Εφόσον λοιπόν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρωπότητας έχει κρεμαστεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και υπηρετεί το κακό στην πράξη, όπως είπαμε, για το λόγο αυτό δεν έχουμε παρά μόνο να αποδεχθούμε, γιατί έτσι και είναι, ότι το κακό βρίσκεται σε έξαρση. Όταν κάποτε ήταν παρόμοια η περίπτωση, η κατάσταση του κόσμου, στη συνέχεια συνέβαιναν συμφορές. Έχει ιστορία τέτοια παραδείγματα. Έχουμε Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, έχουμε Βυζαντινή Αυτοκρατορία 1130 χρόνια, έχουμε και άλλες σε όλες τις εποχές περιπτώσεις. Κάθε φορά που ο κόσμος έκανε τον μπούσουλα και ξεχνούσε τι είναι ο άνθρωπος, έχω ανακλεισμό, μου σαν ομαδόγρα. Για τον επικείμενο λοιπόν πόλεμο, που είναι σύμφορα, όχι προς Θεού, από Θεού. Η Εκκλησία εύχεται και λέει σε μια ευχή, Κύριε, κατάργησε τα εύνη τα τους πολέμους θέλοντα. Να καταργήσει ο Κύριος τα εύνη. Και μας καλεί πάντοτε σε προσευχή, να στεκόμαστε στη σκοπιά της προσευχής, να μιλάμε στον Θεό, να αποτρέψει τον πόλεμο. Αν συμβεί, είναι κακή χρήση ελευθερίας του ανθρώπου και αγκάλιασμα του κακού, που δεν είναι τίποτα άλλο μεγαλύτερο από τον πόλεμο. Γιατί εκεί βλέπουμε κυρίως παιδιά και νέους να θάβονται, κυρίως. Λέγω λοιπόν ότι και εύχομαι, μακάρι ο Κύριος να φωτίσει τους ανθρώπους να στραφούν προς Αυτόν, ώστε κάποιο εμπόδιο να βάλει στις φρένες των ανθρώπων, να μην φτάσει στο σημείο να πατηθεί τα κουμπιά και να έχουμε να κάνει στον πόλεμο. Οι συνέπειες σε εμάς εδώ, στην Ελλάδα, επί του συγκεκριμένου πολέμου κάτω, στη Μεσανατολή, ποιες μπορεί να είναι. Ακούστηκε κάτι περί ορδές μουσουλμάνων, αλλόθεσμων, στη χώρα μας. Κι αν αληθεύει αυτό, ποια μπορεί να είναι η συνέπεια. Έχει παρατηρηθεί και το γράφουν και ιστορίες, ότι ανά εποχές έχουν ανακατευθεί λαοί, δηλαδή φυλές διάφορες ανακατεύονται προκειμένου, επί παραδείγματι σήμερα, να επιβιώσουν οι Ινδοί, οι Πακιστανοί, οι Κούρδοι, άλλες φυλές μουσουλμάνων. Επειδή δεν έχουν στη χώρα του να φάνε, κατευθύνονται σε χώρες που θα βρουν ένα κομμάτι ψωμί. Και είναι ανθρώπινο. Αν δεν έχεις ψωμί, να ψάξεις να το βρεις. Επιβάλλεται. Τότε λοιπόν, σήμερα συμβαίνει αυτό και σε εμάς εδώ, δεν
δεν πρέπει να μας ξενήσει και να το δούμε με βλέμμα αντίθετο ή εχθρικό ή με διαθέσεις καλές. Ήδη είναι γεγονός που έχει συντελεστεί. Εμείς προσωπικά τώρα πρέπει να έρθουμε στον εαυτό μας. Τι σημαίνει αυτό? Να δούμε, έχουμε να προσφέρουμε κάτι σε αυτούς ή είμαστε κενοί, οπότε υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε και την παράδοσή μας. Εκεί εστιάζεται όλο το πρόβλημα. Μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας ότι όσοι έρχονται αλόθρησκοι είναι καλοδιαβασμένοι. Γνωρίζουν καλά τα σχετικά με το δικό τους πιστεύω. Και όχι μόνο καλοδιαβασμένοι, αλλά και φανατισμένοι. Τόσο πολύ. Και φανατισμένοι, βεβαίως. Αυτά είναι κατηγορίες και ιδιωματισμοί του Κορανίου. Το Κοράνι φανατίζει. Ο Χριστός ελευθερώνει και δεν επιτρέπει φανατισμό. Ένας μουσουλμάνος, και εννοώ όλους τους μουσουλμάνους, όταν βλέπει την προσωπική μας αδιαφορία, δεν έχει τίποτα να παρέχει μας. Σου λέει ο Έλληνας, στο σύνολό του, γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις και επενδυτές, είναι αδιάφορος γύρω από το θέμα το θρησκευτικό. Οπότε, εγώ μπορώ μέσα στο χώρο αυτό και να προσυλλητήσω. Και γιατί να πούμε μόνο τους μουσουλμάνους? Τόσοι χιλιαστές που υπάρχουν στον χώρο μας και είναι Έλληνες, παρακαλώ. Έλληνες. Ξέρουμε ότι αυτοί όλοι είχαν βαπτιστεί και ήσαν ορθόδοξοι χριστιανοί. Και τώρα έρχονται και πολεμάνε τον Χριστό. Αυτό σκεφτήκαμε πώς έγινε. Βαπτίστηκαν και ξανά οι άνθρωποι αυτοί δεν είδαν την Εκκλησία. Δεν ήρθαν σε επαφή με τα Ιερά Κείμενα, δεν άκουσαν κανένα λόγο, δεν είδαν καμία πράξη ζωντανή που να τους εμπνέει και να τους τραβήξει. Και ήρθαν οι πληρωμένοι από έξω και τους έκαναν χιλιαστές. Φοβάμαι, πολύ φοβάμαι, επειδή η πόλη έλξης στη σημερινή Ελλάδα, η πόλη έλξης είναι το χρήμα και οι γυναίκες, οι απολαύσεις γενικά, πράγματα που τα γνωρίζουν αυτοί που προσελκύουν, μήπως με τον τρόπο αυτό αντλήσουν πολύ μεγάλο μέρος της νιώτης, το απονεκρώσουν και η Ελλάδα έχει ανάγκη από νέους που να είναι ελεύθεροι στο μυαλό, να μπορούν να αντιδρούν, να έχουν γνώμη, να έχουν αξίες μέσα τους, να δονούνται, να καταλαβαίνουν τι σημαίνει ο Χριστός και τι σημαίνει η Ελλαδίτσα μας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε σαν έθνος. Διαφορετικά, τα παραπέρα δεν γνωρίζω ποιο θα είναι το τέλος μας και πώς είναι αυτοί που θα μείνουν, που θα έχουν, θα είναι ζυμαράκι λίγο και εκλεκτό. Άρα έτσι όπως πάει η κατάσταση, εσείς μας λέτε, μας κούλετε το κόλλα του κινδύνου, ότι έτσι όπως πάμε θα εμφανιστούμε σε λίγα χρόνια. Έτσι όπως πάμε.
Για να βοηθήσει ο Θεός, όπως θέλετε εσείς. Βέβαια. Εδώ όμως υπάρχει ένας άλλος Θεός, εντός εισαγωγικών, πάντα, ο κύριος Μπούς, ο πλανητάρχης. Να ναι, έχουμε προβλήματα, μας αποσπούν, μας απονεκρώνουν κάποιοι, όπως λέτε. Λοιπόν, καλούμε τον κύριο Μπούς, με την δύναμη της Αμερικής, να μας ξεπλοκάρει από όλη αυτή την κατάσταση. Τι ωραία, τι λέτε εσείς. Βλέπουμε με την παρουσία αυτής της υπερδύναμης, άραγε σε μπλοκάρισμα. Αφού είναι κατά της δημοκρατίας η Αμερικανική πολιτική, έτσι ακούγεται. Τα πράγματα έχουν φτάσει σε μεγάλο προβληματισμό. Δηλαδή, και μόνο που βλέπουμε τους ηθήνοντες των κρατών και έχουν μια ποικιλία από γνώμες και αντίθετος ο ένας με τον άλλον, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μπλόκο στη μέση, πρόβλημα. Το πρόβλημα δημιουργείται από την Αμερική, βέβαια. Αυτό να λέγεται. Γιατί αυτή ζητάει τον πόλεμο, αυτή έχει τα όπλα. Αλλά εμένα με σοκάρει η λέξη πλανητάρχης. Προσωπικά δεν το δέχομαι. Και δεν το δέχομαι γιατί δεν έφτιαξε κανένα πλανήτη ο οποιοσδήποτε πρόεδρος της Αμερικής. Να καταστρέψει μέρος της γης μπορεί, αλλά να φτιάξει δεν έχω δει ποτέ. Αφεντικό και πλανητάρχης και βασιλιάς στον κόσμο αυτό είναι ο Θεός, ο Τριαδικός Θεός που δημιουργεί στον κόσμο. Ναι, το παραλαμβάνω και μια άλλη φορά. Οι επίγειοι άρχοντες, όσο δύναμη κι αν έχουν, είναι κουνούπια, είναι σκουλίκια. Δώσω μια απάντηση από την γραφή. Ήταν ο Ναβουχοδονόσορας, παλαιά εποχή, που ήταν μια μεγάλη δύναμη. Όπως τώρα, φόβους. Και κάτω από τη δύναμή του, όλοι έσχευαν με κεφάλι. Είχε παραθέσει ένα γεύμα στους μεγιστάνες και περίμεναν αυτοί να ακούσουν τη μεγάλη ανακοίνωση. Κάτι είχε τους ανακοίνωση. Οπότε, εν ώρα γεύματος, ένα πολύ μικρό μικρόβιο τον πείραξε και τον έστειλε από εκεί που θέλει να πάει. Μάλιστα. Ο ίδιος. Όσο πλανητάρχης και είναι ο κύριος Μπούς, έχει ιστορία να δείξει τα παραδείγματα ότι ένα πολύ μικρόβιο, ένα τίποτα, ένα αέρας μεταμινός μπορεί να τον εξαποστείλει στην άλλη ζωή. Και να λυτρωθεί ο κόσμος. Γιατί υπάρχουν οι αδικημένοι που φωνάζουν, και αυτή η φωνή ακούγεται στο Θεό. Οι αδικημένοι που φωνάζουν και λένε, έως πότε κύριε θα αφήσει τον κακό να εγωιστικά να το υποβάλει πάνω στη γη. Αυτή η φωνή είναι δυνατή, τρανταχτή. Την ακούει ο Θεός. Την ακούει, αλλά γίνεται όμως κάτι. Θα ρωτήσει κάποιος. Πάντα γίνεται. Το τι θα γίνει, άλλωστε σε παιδί εσύ, θα το δεις. Να περιμένεις, γιατί η γνώση βασίζεται πάνω στην πείρα. Όταν λοιπόν θα δεις πράξη, θα καταλάβεις τότε όσα έχεις ακούσει και φέρονται θεωρητικά. Στην πράξη στηρίζονται όλα και αυτά και τα στηρίζουν. Είπα και άλλη μια φορά, το ξαναπώ, πάλι μια φορά. Άμα ανοίξουμε την παγκόσμια ιστορία,
θα δούμε μία αυτοκρατορία να κυβερνά τον κόσμο. Να δει και να θάβεται. Άλλη έρχεται και αυτή να τελειώνει. Έρχεται άλλη και αυτή να τελειώνει. Η μία με την άλλη κυβερνούν τον κόσμο. Στο τέλος, αυτό γίνεται στην ιστορία μας. Η ίδια πορεία του, ότι κάτι έχει αρχή, θα έχει το τέλος του, θα ασκήσει με αυτή την περίπτωση. Αλλά ακούγεται όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ η σταθερική δύναμη η οποία υπάρχει και από σε ανθρώπινο προσωπικό αλλά και σε πυράβλους και σε πυρηνικά είναι η πιο ισχυρότερα που υπήρξε ποτέ. Είναι πάλι αυτό που λέτε εσείς, πάλι μέσα στην ιστορία θα υπάρχουν... Αυτό θα γίνει, δεν γίνει τίποτα άλλο. Η ιστορία, λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, όχι κανένα Ευαγγέλιο, όλδιος όστις της ιστορίας έσχε μάθηση. Απλά, ευτυχισμένος είναι εκείνος που έχει διαβάσει και έχει προσέξει τα μηνύματα που δίνει η ιστορία. Δεν στηνίζεται η ιστορία σε θεωρία, σε γεγονότα. Τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους. Αυτά λοιπόν τα γεγονότα θα κοιτάξουμε και θα πάρουμε την απάντηση. Δεν γλιτώνεις από το κύκλο αυτό με τίποτα. Σήμερα χτυπάς τον ένα να δει τη σειρά σου. Επαναλαμβάνεις το. Αλλά δεν λέτε ότι μπορεί να έρθει και η σειρά μας από τη στιγμή που συμφώνησε ο κύριος Πρωθυπουργός με το θέμα του πολέμου κάτω, ως και προεδρεύων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Συμφώνησε, δεν το... Συμφώνησε. Είπε ναι και όχι. Δηλαδή, δεν το ξέρω αυτό εγώ. Και ναι και όχι. Και συμφωνούμε, λέει, αλλά και πρέπει να αφουγκριστούν. Αυτά είναι θέματα μεγάλα. Εγώ δεν βλέπω σε αυτά. Εγώ θεολογικώς απαντώ και το λέγω και το πράγμα. Όποιος άγγιξε τη δημιουργία του Θεού, εξαφανίστηκε. Ο ίδιος καταστράφηκε. Αυτό δες το και περίμενε να το δεις. Μάλιστα. Σχετικά με τους λαθρομετανάστες, με τις ορδές των λαθρομεταναστών, οι οποίοι πρόκειται να έρθουν στη χώρα μας, αυτούς ρωτάνε κάποιοι, στις τηλεθεατές λένε, πρέπει να τους ξαποστείλουμε αυτούς. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση πάνω σε αυτό. Όχι. Μας έχουν πάρει λέει δουλειές. Μας έχουν κάνει εκείνο, μας έχουν κάνει το άλλο. Και αισθανόμαστε από κάτω, λέει εμείς. Εμείς στη χώρα μας, αρχίζουμε και αισθανόμαστε από κάτω. Τι γίνεται εκεί πέρα. Όχι, εξαιρετικά αυτό δεν στέκει. Δεν στέκει. Σε καμία περίπτωση. Γιατί όλοι είμαστε δημιουργήματα του Θεού. Το ότι πρέπει να έχουμε στήματα αγάπης για όλο τον κόσμο, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Χρεωστάμε να αγαπάμε. Και πιστεύω ότι εκεί ασταθούμε στα αισθήματα της αγάπης συμπεριφοράς των άλλων, έχουμε να κερδίσουμε. Το από κάτω που λες μας έχουν πάρει, δεν οφείλεται σε αυτούς, αλλά οφείλεται σε εμάς. Απλά, εμείς τα έχουμε όλα. Και αυτοκίνητα έχουμε, και χρήματα προς το παρόν, και υλικά αγαθά έχουμε, και απολαύσεις έχουμε. Και τα σκορπίζουμε αυτά που έχουμε. Όσοι έρχονται και δεν έχουν να φάνε, κρατάνε το χέρι σφιχτό. Και όχι μόνο επιβιώνουν, αλλά και προοδεύουν οικονομικά. Εδώ στον τόπο μας, πολλά κτήματα έχουν αγοραστεί από αλλοδαπούς. Για ποιο λόγο. Σωστό αυτό. Σωστό, ξεσωστό. Το θέμα είναι ένα. Ότι δεν φροντίζουμε να διατηρήσουμε τα αγαθά που έχουμε και να φιλοξενήσουμε. Δεν λέμε όχι. Σαφώς. Αλλά τα πουλάμε για να ζήσουμε ωραία. Αυτό ούτε εξωτερικό είναι, ούτε έντιμο είναι. Οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί στη ζωή.
Αλλιώς θα κινδυνεύσουμε. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Πώς θα γίνει? Να μην ξεχνάμε ένα πράγμα, ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού απλώθηκε σε όλες τις φιλιστικές. Δεν στάθηκε ούτε μόνο σε Εβραίους, ούτε μόνο σε εμάς. Αν ανοίξουμε τις πράξεις των Αποστόλων, θα δούμε να μιλάει ο Πέτρος και να λέει Πάθη και Μύδη και Λαμίτες, Κρήτες και Άραβες και Ηλίθιοι, τα λοιπά έθνη της γης, σε όλο τον κόσμο. Σε όλους. Δεν είναι ο Θεός μόνο Θεός της Ελλάδας, ούτε Θεός των Εβραίων, ούτε Θεός ενός λαού. Είναι παγκόσμιος Θεός. Αυτή είναι του Θεού η παρουσία παγκόσμια και για όλο τον κόσμο. Και αν και λέει η Γραφή, ανατέλει ο Θεός τον ήλιο επί δικαίους και αδίκους. Δεν αφήνει κανέναν και βρέει επί δικαίους και αδίκους. Άρα είναι για όλους. Δεν μπορούμε να πούμε, κάνεις την πάνταση που είσαι αλόφυσκος. Αυτό είναι αδύνατο. Άλλωστε είπε ο Κύριος, έχω και άλλα πρόβατα που δεν είναι στη μάντρα αυτή εδώ μέσα, στους Αποστόλους και στους Εβραίους που ήταν καλλιεργοί μαθητές του, ναι, αλλά και σε άλλη μάντρα μέσα. Που όταν θα γίνει η δεύτερη παρουσία που κοιτάζουμε σήμερα, την Κυριακή δεύτερη παρουσία, θα διαπιστώσουμε ότι άνθρωποι που δεν είσαι χριστιανοί θα είναι μέσα στο παράδεισο. Και άνθρωποι που είσαι χριστιανοί θα είναι μέσα στο παράδεισο. Αυτό πώς γίνεται τώρα? Δύσκολο να το καταλάβουν οι δεύτεροι θεατές, έτσι όπως το λέτε, μπορείτε να το αναλύσετε του. Ναι, αυτό καταλάβω. Επαναλαμβάνω. Έχω γεννηθεί ορθόδοξος χριστιανός. Μάλιστα. Και έχω βαπτιστεί. Και έχω ακούσει. Έχω ακούσει, το τονίζω, τα μηνύματα του Ευαγγελίου, αλλά δεν έχω εφαρμόσει τίποτα από εκείνα. Ο αλόθρησκος, ο μεμεθασμός, ο βουδιστής, που δεν έχει ακούσει καθόλου το Ιερό Ευαγγέλιο, του το έχει βαπτιστεί. Βέβαια δεν είναι βαπτισμένος. Αλλά έχει μέσα του εδώ το ρολόι που λέγεται συνείδηση, που το έχει φυτέψει ο Θεός, και εφαρμόζεται, του λέει αυτό εδώ. Επαναλαμβάνω, αλλά δεν έχει ακούσει, ναι, για τον Ιησού Χριστό τίποτα. Αυτός είναι του Χριστού. Λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, έδνη που δεν έχουν τον νόμο του Ευαγγελίου, παρουσιάζουν το φαινόμενο, να εφαρμόζουν τον νόμο του Θεού που έχουν γραμμένο μέσα στη συνείδησή τους. Αυτά τα έδρια που το εφαρμόζουν θα μπουν μέσα στο παράδεισο. Εμείς που είμαστε αυτοί και έχουμε Ευαγγέλιο και δεν εφαρμόζουμε, θα είμαστε εκτός παραδείσου. Μια παρέντηση, ερώτηση πάνω σε όλα που λέγουν σήμερα. Ποιος άνθρωπος σήμερα θεωρείται μορφωμένος και ποιος αμόρφωτος, με βάση όλα αυτά που έχουμε πει μέχρι σήμερα? Μπορούμε να δώσουμε μια εξήγηση εκεί. Μορφωμένος ποιος? Λοιπόν, εκείνος ο γιατρός, παραδείγματος χάρη, με παράδειγμα θέλω να ξεκινήσω, που είναι επιστήμονας και σκοτώνει στις εκτρώσεις 200 έμβρια πριν έρθει στον κόσμο. Εκείνος ο δικηγόρος που σπουδάζει νομική, που εκμεταλλεύεται με τις γνώσεις του τον πελάτη του και που έχει γνώση, επαναλαμβάνω, τον εκμεταλλεύεται και τον αδικεί. Νούμερο 2. Εκείνος που έχει εγκυκλοπαιδικές γνώσεις και
με τον τρόπο του μπορεί και από πλανά, από σπα, προσανατολίζει τους νέους ή και κάποιους άλλους από τις αξίες. Που ξέρει γράμματα. Να πάμε και λίγο πιο ψηλά. Για ορίστε, για να έχουμε προχωρήσει. Να πάρουμε και, και τους κυβερνήτες της χώρας. Κατά αναλογία μπορούμε να αγκαλιάσουμε και όλους εκείνους που έχουν γνώσεις, αλλά δρούν σε βάρος των πολλών. Έχουν γνώσεις, επαναλαμβάνω. Μάλιστα. Καταλήγουμε μετά από όλα αυτά στο συμπέρασμα. Η γνώση είναι η μόρφωση. Άμα ρωτήσουμε μετά από όλα αυτά από τον οποιοδήποτε θα πει, αυτοί οι άνθρωποι βλάπτουν την κοινωνία. Είναι οι μορφωμένοι ή μήπως μορφωμένοι είναι εκείνοι που είναι ευεργέτες μες στον κόσμο. Αληθινά, πραγματικοί ευεργέτες. Και μπορεί αυτή να είναι με πολλά γράμματα, με λίγα γράμματα, με καθόλου γράμματα. Αλλά έχουν ήθος, αξιοπρέπεια, μεγαλοσύνη στην ψυχή τους μέσα. Αυτή είναι η αληθινά μορφωμένη. Και από τέτοιους συγγενά και ο κόσμος. Μάλιστα. Ένας νέος σήμερα, πώς μπορεί να καλυφθεί από όλες αυτές τις καταστάσεις, δηλαδή ποια πρέπει να είναι η σκέπη του, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται από καταστάσεις περίεργες και από περίεργους και περίεργες. Τι πρέπει να έχει ως νούμερο ένα στο μυαλό του μέσα. Θα είχα να απαντήσω το εξής. Ότι κάποτε στην εποχή ταξίδευε ο Οδυσσέας, ο μυθικός Οδυσσέας, με το πλοίο. Και πρόκειτο να περάσει από ένα θαλάσσιο χώρο, γνωστό σε εμάς, με το όνομα Σιρήνες. Αυτές οι Σιρήνες έλεγαν, τραγουδούσαν, λέγει γλυκύτατα τραγούδια, άσματα, αλλά ήσαν θαλάσσια θηρία που όποιος πλησίαζε τον έτρωγε. Μέσα από το πλήρωμα του Οδυσσέα, μάλλον στο πλήρωμα του Οδυσσέα στους συνταξιδιώτες του Οδυσσέα, δόθηκε από τον Οδυσσέα εντολή. Θα μου κλείσετε τα αυτιά καλά την ώρα που θα περνάω τις Σιρήνες. Γιατί όποιος περνάει και ακούει τις Σιρήνες, βουλώστε κι εσείς. Όποιος περνάει από τις Σιρήνες και ακούει, δεν αντέχει στην ομορφιά και στη γλύκα του τραγουδιού και θέλει, δεν θέλει, πλησιάζει τα θηρία και τον τρώνε. Για να προσπεράσει ο Οδυσσέας, έλαβε υπόψη σου δύο πράγματα. Πρώτον, είχε τη γνώση. Είχε μάθει ότι υπάρχουν τα συγκεκριμένα θηρία σε συγκεκριμένο τόπο. Μάλιστα. Δεύτερον, ότι έπαιζαν γλυκά τη μουσική. Και ότι καμία ανθρώπινη δύναμη από αυτές που άκουγαν τη μουσική τη όμορφη δεν μπορούσε να τις αντί. Παρά μόνο αν βγουν τα αυτιά σας, θα το πετύχαινε αυτό. Και το πέτυχε. Και οι σημερινοί οι νέοι βρίσκονται ακριβώς στην ίδια περίπτωση. Παίζουν σιρήνες από παντού. Σιρήνες η τηλεόραση. Σιρήνες ο τύπος. Ο περιοδικός, ο ημερήσιος, όπως θέλεις πες τον. Σιρήνες έξω στην κοινωνία. Απλά τέτοια έλξη έχει το κακό επάνω του και τόσο έχει αποθρασινθεί ώστε το ίδιο το κακό με μια φαντασμαγορική παρουσία
Παρουσιάζει το νέο μπροστά. Και ο νέος είναι χωρίς όπλα. Δεν έχει όπλα να το πολεμήσει αυτό το κακό, το ελκυστικό, το όμορφο, σε εισαγωγικά μέσα, το ακουστικά ωραίο. Οπότε ο νέος παραδίδεται. Άμα παραδείς τον εχόν, θα σε κάνει, θα σε δέσει γύρω πόδαρα. Το ίδιο συμβαίνει και με τους νέους. Νέοι που δεν είναι δεμένοι, γιατί είναι άλλοι οδυσσείς με βουλωμένα τα αυτιά στον κακό, είναι αυτοί που αγκαλιάζουν τον Χριστό, που μελετάνε τη Γραφή, που προσέχονται. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος αντιμετώπισης αυτού του κακού του μεγάλου, του αποπασαλταλιστικού. Μόνο με τη δύναμη του Χριστού, τη δύναμη του μυστηρίου, τη δύναμη της ευχής. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος κανένας. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Να ξαναγυρίσουμε πάλι πίσω, λίγο από εκεί που ξεκινήσαμε, σχετικά με του πολέμου. Έχουν γράψει οι γραφές, Άγιοι, πολλοί έχουν μιλήσει για τους εσχάτους καιρούς. Όπως μας είπατε και εσείς, είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση τώρα. Από εκεί και μετά, τι θα γίνει, αν δεν και γίνεται ο πολέμος. Κοιτάξτε, που πατήσαμε 5-10 ανθρώπους κατά τις τρομοκρατίες, τέλειωσε αυτό το πανηγύρι. Μετά, τι επέρχεται μετά. Γιατί μένουμε στο ότι θα γίνει, έρχεται, μπροστά μας είναι, αλλά κανείς όμως δεν μιλάει για το μετά, εφόλης της ίδιας, ερωτώ. Μιλάνε οι γραφές, μιλάνε οι προφητείες. Ναι. Αν γίνει ένας πόλεμος τέτοιος, ναι. Παγκόσμιος μεγάλος, τώρα την παρούσα φάση, ναι. Θα περπατάμε, λέει, χιλιόσοι επιβιώσουνε χιλιόμετρα για να συναντήσουν άνθρωπο. Ναι. Και θα ερημώσουμε, άμα γίνει ο παγκόσμιος ο μεγάλος. Γιατί λέει ένας προφήτης, ο Ισαΐας, ότι θα έρθει η ώρα που θα τυναχθεί η οικουμένη, θα τυναχθεί η οικουμένη, όπως τυνάζουν την ελιά αυτή που την θέλουν να τη μαζέψουν. Και θα μείνουνε λίγες ελιές, λίγοι άνθρωποι πάνω στην πίτα. Αυτά είναι όλα με λεπτομέρεια τυπωμένα. Τώρα το πότε, αυτό είναι στα χέρια του Θεού. Δεν θα κάνουν την προφήτη. Θα είναι και είναι στα χέρια του Θεού. Όχι, επίσης δεν κάνουν την προφήτη. Δηλαδή, μόνο σε καμία περίπτωση, αλλά ρωτάμε να μας απαντήσετε στο το μετά του πολέμου αυτού. Δηλαδή, αυτοί που θα μείνουν οι άνθρωποι, όσοι επιζήσουν άνθρωποι. Τι επιπτώσεις δηλαδή έχει πάνω σε αυτούς, όλο αυτό το πράγμα που υποστήκανε, αλλά και από τους υποτιθέμενους νικητάς. Το μετά δηλαδή, μέσα στη ψυχή τους, στα παιδιά τους, στις επόμενες γενιές. Μήπως θυμάσαι ποιοι μείνανε μετά τον κατακλυσμό, του Νόε, η οικογένεια του Νόε, οι άνθρωποι του Θεού. Μήπως μετά τα Σόδωμα, πάλι έμεινε του Λότη η οικογένεια κλπ. Λοιπόν, μείνανε ελάχιστοι, μία οικογένεια εδώ και μία οικογένεια εκεί, λέει η Γραφή. Θα μείνει το ζυμαράκι του Θεού, αν είναι για να μείνει. Ναι. Αν όμως είναι η εποχή που θα βασιλεύσει ο Αντίχριστος, που τα δεινά θα είναι αφόρητα δεινά, λέει η Αποκάλυψη μέσα, ότι όταν θα έρθει εκείνος ο άλλος, λέει ο Χριστός, και εννοεί τον Αντίχριστο, ναι, θα βασιλεύσει πάνω στη γη, θα είναι φοβερά τα δεινά που θα χρειαστεί να επισπεύσει τον χρόνο της βασιλείας του Αντιχρίστου ο Κύριος. Θα έρθει να βάλει μαχαίρι ο Χριστός στον χρόνο του Αντιχρίστου, να τον κάνει μισό από εκείνο που πρέπει να είχε, για να γλιτώσουν, λέει, τα παιδιά του. Του Χριστού τα παιδιά, τα αδέρφια του. Τόσες μεγάλες συμφορές επιφυλάσσονται για τον κόσμο, αλλά δεν ξέρω πότε. Το λέει η Αποκάλυψη αυτό το πράγμα. Δηλαδή, παιδί, τι συμφορές μιλάμε, ειδικές στο θέμα στα οικονομικά των ανθρώπων, πού
Θα είναι. Δηλαδή, θα θέλουν να φάνε. Οι μεν πιστοί θα θέλουν να φάνε πιστοί και δεν θα έχουν. Πώς? Θα τραβήξουν στα βουνά να τρώνε ρύζα από δέντρα, γιατί θα μπουν σε έλεγχο τα τρόφιμα όλα και θα προσφέρονται σε εκείνους που θα έχουν κάποια σφραγίδα του Αντίχριστου. Θα έχει σφραγίσει ο Αντίχριστος. Όλα τα πάντα και θα λέει ή με προσκυνάς και παίρνεις την τροφή και μπορείς και πουλάς ένα κτήμα και αγοράζεις κάτι ή δεν έχεις να φας. Θα είναι σαφέστατα αυτά. Όταν λέτε θα έχει σφραγίσει ο Αντίχριστος, τι είναι, σε αυτό που βλέπουμε τώρα που ψωνίζουμε, υπάρχει τέτοια περίπτωση δηλαδή. Όχι, σε αυτά, για αυτά προς Θεού θα προσέξουμε. Για να μην υπάρχει. Μήπως. Εγώ βγάζω ένα βιβλίο τώρα, έχω αγοράσει στο παρελθόν ένα άλλο. Φρέσκο βιβλίο, δεν κάνω μια εβδομάδα θα είναι και λέει. Μπορεί να βάζουν στα τρόφιμα κάποια νούμερα το άλλο κλπ. Εφόσον δεν σε υποχρεώνουν να αρνηθεί τον Χριστό. Ναι. Και να το πάρει, δεν έχει ευθύνη καμία. Από τη στιγμή που θα σου πούνε αρνήσου και πάρτο, τότε έχει ευθύνη και πα την κόλαση αν αρνηθεί τον Χριστό. Δηλαδή, ομάδα θα πούνε στου ανθρώπου. Εντελώ ομάδα. Ότι αν είναι. Αρνήσου για να πει, για να πάρει να ψωνίσει. Ναι, να πάρει ένα κομμάτι ψωμί. Μα ο Αντίχριστο αυτό θα κάνει. Θα έρθει για να βασανίσει, δεν θα έρθει για να προσφέρει καλό στον κόσμο. Και ξεσηκωθούν οι άνθρωποι. Ποιοι, οι δικοί του. Όχι οι δικοί του. Που θα έχει όλα τα μέσα στα χέρια του. Αυτοί όλα τα μέσα. Αν ξεσηκωθούν αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να πάρουν. Δεν ξεσηκώνονται. Καλά, καλά. Δεν ξεσηκώνονται. Ποιο θυσιάζει την καλοπέρασή του για να ξεσηκωθεί. Ποιο θυσιάζει την καλοπέρασή του για να δεχθεί και δεχθεί την πείνα. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Ναι, αλλά όμως μας λέτε τώρα αυτή τη στιγμή ότι ποιος θα χαλάσει την καλοπέρασή του. Ναι, τι καλά. Και λέω κι εγώ, γιατί να χαλάσει την καλοπέρασή μου, θα ενταχθώ με αυτόν. Θα έχω κανένα πρόβλημα. Θα απαντήσω, ναι, το πρόβλημα θα έχει, θα έχει τον Χριστό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά λέει ότι θα καλοπεράσω 3,5 χρόνια. Αυτό που θα σφαγιστούν. Και όχι καλοπέρασε, γιατί λέει ποιο διάβολο, ποιο αντίχρηστο κάνει καλό. Αντίχρηστο και καλό πάει. Θα υποφέρουν και οι χριστιανοί, αλλά και οι οπαδοί του Αντιχρίστου που είχε εκεί. Και οι δηλαδή. Το Αντιχρίστου χειρότερα. Γιατί δεν θα έχουν χάρη Θεού για να αντιμετωπίσει τον κακό. Θα έχουν τον διάβολο που θα τυρανάει. Τον Αντίχρηστο. Τεράστια διαφορά. Και ο Μέγα Χριστό θα δίνει γλύκα στου οπαδού του και αντιμετωπίζουν τα δεινά. Ο δε Αντίχρηστο δίθεν γλύκα και μαστίγιο ο παδό. Δηλαδή εκεί που νομίζανε ότι περνάνε καλά, ναι, αυτή είναι απάτη. Αυτή είναι απάτη. Θα επέλθει καταστροφή. Δηλαδή. Αυτή είναι απάτη. Αυτή είναι απάτη. Μάλιστα. Δεν είναι άλλο τσεκούρα. Θα σα ρωτήσουμε και ένα τελευταίο πράγμα σήμερα σχετικά με τις, σε συνδυασμό με όλα αυτά με τις φυσικές καταστροφές. Φυσικές καταστροφές που βλέπουμε και ο κόσμος ρωτάει. Η μοίρα εκεί λέει οργή Θεούνα. Γιατί είμαστε λέει αμαρτωλοί. Ισχύει κάτι τέτοιο. Μπορούμε να το πούμε αυτό. Ναι. Είναι καθαρά μια φυσική ροή τη φύση την οποία εμεί δεν μπορούμε να την δεχτούμε. Γιατί ας πούμε σε άλλε χώρε όπω στην Αμερική, μέχρι και να το γνωρίζουν οι τηλεθεατέ αυτό και το έχω δει σε αμερικανικό κανάλι, όταν υπάρχουν ανεμοστρόβιλοι, διοργανώνουν μέχρι και εκδρομέ από άλλε χώρε. Οι εκδρομές φωτογραφίζουν τους ανεμοστρόβιλους, τα καλλιτεχνικά φαινόμενα. Οπότε δεν το βλέπουν πολύ. Και το βλέπουν πολύ ελαφριά, ας πούμε, εμείς εδώ. Εμείς, άμα γίνει κάτι τέτοιο, ένας ανεμοστρόβιλος θα χαλάσει με τον κόσμο, ας πούμε. Καλά κάνουμε που το χαλάμε όμως τον κόσμο. Εγώ θέλω να. Γιατί να πας στην Αμερική. Λίγα φαινόμενα καιρικά, άσχημα, παύλα, θεομηνίες, είδαμε τη χρονιά που κίνησε και κυλάει. Λίγες πλημμύρες. Τρόμοι που ανοίξαν. Δρόμοι, σπίτια καταστραφήκανε, οικογένειες βουλιάξανε και λοιπόν λέγαμε αυτή τη λέξη αυτή, οικονομικά θα πω, βουλιάξανε. Το θέμα, το ερώτημά σου είναι οργή Θεού. Εκεί είναι το ερώτημά σου, είναι οργή Θεού.
Πολύ θεούλαιο κόσμος. Ναι. Πουθενά δεν αναφέρεται ότι ο Θεός οργίζεται. Όταν λέμε οργίζεται ο Θεός, εννοούμε αυτό που θα ακούσεις τώρα. Ότι εγώ κόβω τις σχέσεις μου και την επικοινωνία με τον Θεό. Και εφόσον την κόβω, τις κόβω τις σχέσεις μου, αυτομάτως έρεται, αφαιρείται και χάρη στον Θεό από πάνω μου. Δεν έχω απολύτως καμία προστασία στο κεφάλι μου. Και άμα λείπει ο Θεός που είναι το παν αγαθό, ποιο παίρνει τη θέση από εκεί και πέρα? Δεν παίρνει το κακό. Αυτή η εισβολή του κακού οφείλεται στην απουσία του Θεού. Απουσιάζει ο Θεός που είναι το καλό και έχουμε το κακό. Λοιπόν, το κακό δεν συγχωριάζει. Το ίδιο ισχύει και στη φύση επάνω. Όταν απουσιάζει ο Θεός, επαναστατεί η φύση. Είναι πρόκειται για μια επανάσταση της φύσης εναντίον του ανθρώπου, ναι, ναι, της φύσης όχι του Θεού, εναντίον του ανθρώπου, του λέει τι κάνεις, γιατί αφήνεις τον Θεό. Κουνιέται η φύση από μόνη της. Εκδικείται η φύση τον ίδιο τον άνθρωπο. Γιατί δεν θα ήθελε ποτέ να έχει άνθρωπο που να στρέφεται εναντίον της φύσης της ίδιας. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει κατακλυμός, σημαίνει θεομηνία που λέμε εμείς. Δεν πρόκειται από τον Θεό να έρχεται, αλλά επανάσταση της άψης της φύσης σε βάρος του ανθρώπου. Δεν μας χτυπάει η φύση καμπανάκι, με λίγα λόγια, για να συνεχιστούμε και να συμμορφωθούμε. Δεν το βλέπω κι άλλο. Λέμε μολύθηκε η θάλασσα. Λέμε η ατμόσφαιρα είναι μολυσμένη. Λέμε τα τρόφιμα είναι μολυσμένα. Αυτά είναι οργή Θεού ή είναι συμφορά που προσεγγίσει ο άνθρωπος τη συμφορά του απέναντι στην πιστική. Για όλο το Θεό, είναι εξόφθαλμα αυτά τα πράγματα. Τα βλέπουμε πάρα πολύ καθαρά. Δεν είναι αυτό που λέμε κάστηλε ο Θεός. Ο Θεός δεν στέλνει κακά, ο Θεός δημιουργεί καλά. Μάλιστα. Και όταν πρόκειται να βάλουμε μυαλό κάποια στιγμή, τραβάει τη χάρη του για εκείνους που θέλουν να βάλουν μυαλό και φτάνουμε σε ένα σημείο επάνω που λέμε μεταξύ σφύρας και άπνονος, ναι, ναι, και συνέρχονται εκεί πέρα. Συνέρχονται αυτοί που συνέρχονται. Οι άλλοι, την τρώνε στο κεφάλι. Συνεχίζουν και τα αναλυτικά. Την πορεία τους χωρίς να καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Μοιάζονται τα σαλιγκάρια. Τα βάζουν στη φωτιά, τα ψήσουν τα σαλιγκάρια και τραγουδάνε τα σαλιγκάρια στη φωτιά. Και λέει ένα ανέκδοτο παλιό αρχαίο, λέει τον οικειώνει μόνο την παραμένο. Η μη σάδα, θα το εξηγήσω. Λέει, βέβαια σαλιγκάρια, σας καίνε το καβούκι στη φωτιά και εσείς τραγουδάτε. Να και εμάς, μας καίνε τη γούνα, να πόλεμος, να το ένα, να το άλλο και εμείς το βιονί μας. Διασκέδαση, καλοπέραση, γυναίκες, οτιδήποτε άλλο και τελείωσε από μέσα. Μάλιστα. Καταλάβατε. Μάλιστα. Φίλοι τηλεθεατές, έχουμε άλλα 5 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, από ό,τι μας λέει εδώ το κοντρόλ, να μας αναπτύξετε, κύριε Κώστα, ό,τι θέλετε εσείς σήμερα. Ναι. Σας αφήνουμε θα πω στους τηλεθεατές, ό,τι θέλετε εσείς. 5 λεπτά. Θα με παρεξηγήσετε, αλλά το πω. Κάτι από μέσα με σπρώχνει. Θλίβομαι υπερβολικά και παντού το λέω που βρίσκομαι. Από το σύγχρονο ορθόδοξο στο όνομα κόσμο των χριστιανών. Πολύ θα ήθελα να είχαν τα μάτια εκείνα που είχαν και οι μάρτυρες της Εκκλησίας, οι σύγχρονοι χριστιανοί, τα μάτια των φωτισμένων ανθρώπων του Θεού, για να δουν ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τους τα προσφέρουν, αλλά έχουν αλλού την πραγματικότητα. Ήθελα να κάνω μία έκκληση, έκκληση από τα βάθη της ψυχής μου, να ευχηθώ ειρήνη στον κόσμο βέβαια, να ευχηθώ να στήσει στα σπίτια τους τη Βασιλεία του ο Χριστός μας, για να νιώσουν πραγματική γαλήνη και να κάνω ένα μεγάλο προσκυτήριο, πολύ μεγάλο προσκυτήριο, κάθε Δευτέρα, ώρα 7,
στον Άγιο Σπυρίδωνα, δίπλα στην Παναγία, την Εκκλησία της Παναγίας, γίνονται ομιλίες πάνω στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Θα ήθελα να το πω μέσα από την ψυχή μου. Ας πλαισιώσουνε τους άνδρες, γιατί μόνο για άνδρες είναι η ομιλία, και άλλοι να πολλαπλασιαστεί ο αριθμός, να γίνει μεγάλη φάλακα του Χριστού. Γιατί στον τόπο μας χρειάζονται οι άνθρωποι που να αγωνίζονται και όχι να κοιμώνται. Θερμά ευχαριστώ για τη μεγάλη ενοχή που μου δείξατε και σήμερα και ζητώ και κάτι. Πέστε και για μένα τον αμαρτωλό ένα κυριολέξιο στον Χριστό. Γιατί είμαι αλλάξιος που φτάνω σημείο να μπαίνω μέσα στο σπίτι σας και να σας μιλάω για τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν τελευταίτες, ήταν άλλη μια εκπομπή με θέματα επίκαιρα που είχαμε καλεσμένο τον κύριο Κωνσταντίνο Αδάμ. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Χαίρετε. Εντάξει.